Όπως γράφει και η αλήθεια, ύστερα από σχετική καταγγελία από εμάς, αυτογραφείο μας, προδημήνου ενεφανίστη εδώ μια Ιταλίδα που ενδιαφέρθηκε να αγοράσει ένα ακίνητο. Δεν σας αποκρύπτω ότι η πρόθεσή της ήταν να πάει να αγοράσει απέναντι στα παράλια της Τουρκίας, διότι από ό,τι μας είχε πει έκανε έρευνα αγοράς, βρήκε καλύτερες τιμές και ως προς την αγορά του οικοπαίδου και ως προς την ανοικοδόμηση. Πριν όμως την πείσαμε για το συμφέρον της πατρίδας μας να έρθει να κάνει αυτή την επένδυση εδώ, την οποία υπολογίσαμε στην τάξη των 300.000, που το απεδέχθη. Δεν αποκρύπτω ότι βασανιστήκαμε, δηλαδή μας κόπιασε πολύ αυτό για να την πείσουμε να επενδύσει στην πατρίδα μας και ευτυχώς το δέχτηκε. Πλην όμως, όπως γνωρίζετε, για να γίνει μια αγοραπολισία, οποιαδήποτε αγοραπολισία και από οποιονδήποτε, απαιτείται μια άδεια μιας επιτροπής που εδρεύει στην νομαρχία, και όλοι υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία που η επιτροπή αυτή συνεδριάζει κάθε Πέμπτη και δίνει τις αποφάσεις πολύ σύντομα. Στην προκειμένη περίπτωση που είδαν ότι είναι και μία ξένη που ενδιαφέρεται να κάνει επένδυση στην πατρίδα μας, έπρεπε να ενδιαφερθούν ακόμη περισσότερο. Πλην όμως δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Οι αρμόδιοι της νομαρχίας, δηλαδή τα άτομα που αποτελούν την επιτροπή από την πλευρά της νομαρχίας, δεν έχουν καμία ευθύνη, διότι φροντίζουν για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις αυτές να διεκπεραιώνονται το συντομότερο. Η παιτία της καταστάσεως αυτής είναι η στρατιωτική διοίκηση.